Τα δύσκολα για αυτή την ώρα που μιλάμε είναι οι συνυφάδες. Ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ε? Οι συνυφάδες οι οποίοι σπάνε από τη μια γωνιά της Κρήτης στην άλλη. Θα μας πει περισσότερα νομίζω ο κύριος Σπύρος Πουλής. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς καλά, εσείς πώς τα βγάζετε πέρα με τις συνυφάδες? Οι συνυφάδες πώς τα βγάζουν πέρα με εμάς, εκεί είναι το θέμα. Υπάρχει δυσκολία εκεί. Εμείς εντάξει, τα καταφέρνουμε. Είναι μια καινούρια κωμωδία του Στέλη του Παπαδόπουλου. Ανεβαίνει πρώτη φορά, τώρα την ανέβηκε αυτό το καλοκαίρι, σε περιοδία. Ξεκινήσαμε από Αθήνα, πήγαμε Μακεδονία, λίγο Θράκη και κατεβήκαμε και στην Κρήτη. Εντάξει, είναι μια ωραία φάρσα, γραμμένη πολύ καλά από τον Στέλιο τον Παπαδόπουλο. Είναι δύο, να πω δύο λόγια για την υπόθεση. Βέβαια, να πείτε, ναι. Να πείτε. Αλλά να πούμε αρχικά ότι ναι, αυτή η παράσταση ειδικά για το Ηράκλειο είναι και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, 9.30 ναι, το βράδυ στις 30 Ιουλίου. Για να ναι, μην μπερδέψουμε τον το κόσμο. Σάββατο, ναι. Ναι, το Σάββατο, ναι. Ωραία. Για πείτε για αυτή την παράσταση και τις συνυφάδες πώς τα βγάζετε πέρα μαζί τους. Κοιτάξτε, οι συνυφάδες είναι δύο κορίτσια, είναι παντρεμένες με δύο όχι και τόσο καλά παιδιά. Κακοπερνάνε, έχουν μπλέξει τώρα σε μια ιστορία χωρίς να το θέλουν, με μια βαλίτσα με λεφτά, με κάτι παράνομα πράγματα που διακινούν οι σύζυγοι, εμπλέκεται ένας παπάς όχι με τόσο καλές προθέσεις, ένας αστυνομικός διεφθαρμένος, ένας γκάγκστερ, ο ένας ο σύζυγος γιατί ο άλλος χάθηκε και γίνεται μακελιό. Άθελα τους έχουν μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, αλλά στο τέλος εντάξει, θριαμβεύει το καλό. Α, μάλιστα. Του κουτουλί, όλα δοσμένα έτσι με πολύ κωμικό τρόπο, το έχει σκηνοθετήσει ο Γιάννης ο Μποστατζόγλου, ο οποίος παίζει και όλα στην παράσταση. Νομίζω ότι ο κόσμος περνάει καλά. Είναι ένα δίωρο πολύ ευχάριστο και ωραίο. Είσαστε... Και με ανατροπές. Έχει πολλές ανατροπές. Ναι, φαντάζομαι από την ιστορία και μόνο που λέτε ότι ο ένας ναι, θέλει να σώσει ο άλλος, να εξοντώσει ο άλλος, να ευλογήσει ο άλλος, έτσι ο άλλος. Ναι, ναι. Ότι είναι, υπάρχουν είναι διάφορα. Ναι, όλοι θέλουν το καλό τους. Έτσι όχι ακριβώς. Το καλό του άλλου. Ναι. Γι' αυτό είπατε στην αρχή ότι ξέρετε εμείς να δούμε πώς θα γλιτώσουμε από τις συνυφάδες. Εκτός από εσάς και τον κύριο Μποστατζόγλου που ήδη αναφέρατε ότι παίζει, ποιοι είναι οι άλλοι επίσης συντελεστές? Είναι η Μαρία Φιλίππου, η Εύη Κολιούλη, ο Γιώργος ο Παράσκος και ο Αντώνης ο Καλομυράκης, ο οποίος είναι πατριώτης σας, είναι από εδώ από τις Αρχάνες ο Αντώνης. Αυτό που εισπράτετε εσείς από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, ξέρετε, και μετά από αυτά τα 2,5-3 τα χρόνια που ήμασταν κλεισμένοι μέσα, ποιο είναι, κύριε Πουλή? Κοιτάξτε, βασικά έλειψε, εντάξει, στον κόσμο, αλλά ήταν και εμάς δική μας ανάγκη, έτσι, γιατί ήμασταν και εμείς σε 2 χρόνια, ήμασταν λίγο στο, όχι λίγο, αρκετά, ήμασταν στο περιθώριο, έτσι, η δουλειά μας ακυρώθηκε εντελώς. Γιατί εντάξει, έτσι έπρεπε και να γίνει. Γιατί ακούμε τους ειδικούς, πρέπει να κάνουμε να τηρήσουμε κάποια μέτρα. Έτσι έπρεπε να γίνει. Τέλος πάντων, αυτό τέλειωσε. Αλλά ήταν ο κόσμος, νομίζω ότι είχε ανάγκη. Έχει ανάγκη, ήθελε να βγει και φαίνεται αυτό, έτσι. Βέβαια, εντάξει, συνεχίζονται κάποια άλλα προβλήματα. Έχει οικονομικά προβλήματα ο κόσμος. Εντάξει, δεν νομίζω σαν να μην τελειώνει το βάσανο εδώ της Ελλάδος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη, θέλει να βγει. Και όπως και εμείς θέλαμε να βγούμε να παίξουμε θέατρο, έτσι και ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει να δει παραστάσεις. Νομίζω έχει ανάγκη τις κωμωδίες, γιατί πολύ μαυρίλα, πολύ... εντάξει, ήταν αυτή πολύ αυτό. Ανησυχία, άγχος, κατάθλιψη, ακριβώς. Ό,τι ζούσε ο καθένας από εμάς μαζί με τα προβλήματα της επιβίωσής μας, σαφέστατα. Γιατί και εσείς από τη δική σας την πλευρά δεν είναι μόνο η ανάγκη του ηθοποιού όπου θέλει να βγει πάνω στο σανίδι, είναι και οι βιοποριστικοί λόγοι οι δικοί σας. Δηλαδή και για τους δυο μας τα ίδια ισχύουν. Ήταν δύσκολα για όλο τον κόσμο. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Εντάξει, δεν περίμενε κανένας ότι μας συμβεί αυτό το πράγμα τώρα το 2020, ότι θα κλειστούμε μέσα στο σπίτι και θα περιμένουμε να περάσει αυτό το πράγμα, το δύσκολο που ακόμα το περνάμε. Εντάξει, δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτή η ιστορία. Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατώ αυτά που λέτε. Δηλαδή και η ανάγκη μας να γελάσουμε, η ποιότητα μιας παράστασης, η παράσταση συνυφάδες που βγαίνει για πρώτη φορά περιοδία, όπως είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, κύριε Πολύ. Όχι μόνο περιοδία, και ανεβαίνει και πρώτη φορά. Δεν έχει ξανανεύει το έργο, είναι ένα καινούργιο έργο. Έτσι, ανέβηκε τώρα πρώτη φορά. Ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο έργο. Εγώ δηλαδή όταν το διάβασα και το διαβάσαμε και μαζί με τον φίλο μου τον Γιάννη, είπαμε ότι εντάξει, είναι ένα πολύ ωραίο έργο που πρέπει να ανέβει. Και σε αυτή την περίοδο που είναι, όπως είπαμε, και πολύ δύσκολη, είναι ένα ωραίο ταξίδι για τον κόσμο. 2 ώρες θα ξεχαστεί, θα φύγει και θα χαθεί λίγο από τα προβλήματά του. Μα κάρι να μπορούσαμε να τα διορθώσουμε, έτσι, αλλά δεν μπορούμε. Εμείς θα το υποσχόμαστε όμως ότι θα περάσει όμορφα ένα 2 ώρο ωραίο γέλιο και εντάξει, είναι ένα. Μια ένεση τονωτική για τον κόσμο. Πού έχετε πάει στην Κρήτη μέχρι στιγμής? Παίξαμε Άγιο Νικόλαο, θα παίξουμε Ρέθυμνο, παίξαμε Αγία Βαρβάρα, παίξαμε Αρχάνες, παίξαμε στην Αυγενική, θα πάμε στις Μοίρες. Είναι αρκετές οι παραστάσεις, 7-8 παραστάσεις. Μάλιστα. Και για το Ηράκλειο, νομίζω ότι αν κάποιος... Σήμερα είναι το Ρέθυμνο, δηλαδή. Σήμερα είναι το Ρέθυμνο, ωραία. Να ρωτήσω, αν κάποιος κουγκλάρει, μπορεί να βρει έτσι συνυφάδες, ποιο είναι το πρόγραμμά σας για να σας... Ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια, τώρα οι παραστάσεις 3 είναι ακόμα. Είναι σήμερα στο Ρέθυμνος, αύριο στις Μοίρες και το Σάββατο κλείνουμε την περιοδία στην Κρήτη στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι να είσαστε γεροί, να είσαστε δυνατοί. Το ραντεβού 9:30 το βράδυ στον Νίκο Καζατζάκης. Κύριε Σπύρο Πουλή, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ και εσείς. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Καλά.